ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτεν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλέα φοράνε παράκλητο πνεύμα της αληθείας. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ερθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον εμάς. Από πάσης κυρίδος. Σε σώσου να καθέτα ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ. Ευχαριστήσουμε και πάλι τον Χριστό μας, που μας καταξίωσε να συνεχθούμε πάλι ομοθυμαδών, να ανακοινίζουμε συνέχεια τον σκοπό μας, τον προορισμό μας, για τον οποίο βρισκόμεθα. Αλλά σήμερα η εορτή, η σημερινή εορτή, είναι για μας, δεν μπορώ να το περιγράψω, διότι τώρα τα λόγια πλέον θα είναι περιτά. Διότι εδώ σήμερα εορτάσαμε, βέβαια η εκκλησία μας είναι γεμάτη από Αγίους, είναι και θα είναι, αλλά άλλο οι Άγιοι που είναι στην παγκόσμιο στίβο. Εμείς βρισκόμεθα τώρα σε ένα χώρο που αυτούς που εορτάσαμε, αυτοί πέρασαν από εδώ και ίδρυσαν αυτά που εμείς βρήκαμε έτοιμα και μπήκαμε μέσα. Και βέβαια εκόπων και σε περιόδους διωγμών και εξαρτήσεων και αιχμαλωσίας και δεν εδίστασαν, θα είναι που αυτοί με το θέμα της ακτιμοσύνης και της αυταρκίας που είχαν δεν τους χρειάζονταν, αλλά με πνεύμα Άγιον φωτισμένοι που ήσαν, προέβλεπαν και για μας. Και δεν οκνήσαν, δεν βαρέθηκαν και ίδρυσαν τα διάφορα σκηνάματα στα οποία σήμερα βρισκόμεθα και εμείς. Αλλά και τα προγράμματα που αναλογούν εις των χώρων και εις των τρόπων της ζωής μας που υπάρχουμε. Τούτα όμως τώρα δεν είναι τα διηγηθούμε ότι πραγματικά είναι έτσι. Και τόσο μόνον. Είμαι θα συνεχίσει τα είπα της αγιορτικής παραδείωσεως και όλων των Αγίων αυτών οι οποίοι προήλθαν από τον χώρο αυτό. Εμείς όμως εδώ έχουμε κάτι παραπάνω στο οποίο να καυχηθούμε αλλά και να προσπαθήσουμε. Διότι δεν ακούσαμε μεν εμείς σήμερα που διαβάσαμε τους βίους των αγιορτών πατέρων των παλαιών, των οποίων παραδεχόμαθα φυσικά τον αγιασμό τους. Εμείς οι γενάρχες μας που μας φόρεσαν τα ράσα, αυτοί ήταν Άγιοι. Επέτυχαν τον θρίαμβον του σκοπού για τον οποίο βρισκόμεθα και εμείς εδώ. Τούτο είναι το συγκλονιστικότερο από όλα που και μας χαροποιεί αλλά και μας καθιστά υπευθύνους. Όπως πάντοτε είπαμε, αδελφοί και πατέρας, βρισκόμεθα στην θέση και των τόπων της μετανοίας. Αλλά εμείς δεν κρατούμε την μετάνοια εκείνη, την τυπική που βρίσκεται στο σύνολο του κοινωνισμού, που κανείς κάνει την προσεφούρα του, πάει λέει κανένα λογισμό σε ένα παπά, κάνει τρόπον την μια τυπική μετάνοια. Εμείς οι μοναχοί δεν είμαι γι' αυτό. Εμείς οι μοναχοί εδώ, συνεχιστές της πατερικής παραδόσεως, ο σκοπός μας δεν είναι τούτος.
ποια μετάνοια είναι εμείς να δείξουμε, αφού ξεκινήσαμε με την αυταπάρνηση, με την αποταγή. Περί τίνος τώρα πρέπει να κλάψουμε και να μεριμνήσουμε εμείς, δεν έπρεπε να έχουμε. Δυστυχώς όπως κάναμε λάθη και παραβιάσαμε. Τώρα λοιπόν πρέπει και εμείς να ασχοληθούμε με τη μετάνοια, αλλά όμως την πραγματική μετάνοια. Αυτή που θα μας ανεβάσει εις το στόχο του προορισμού μας. Ο Χριστός μας όπως πάντοτε σας ερμήνευσα και το ξέρετε, εμάς τους μοναχούς δεν μας κάλεσε, μας ήλκησε πίσω του για να τον αντιγράψουμε ακριβώς. Επομένως ο σκοπός μας και ο στόχος μας είναι αυτός. Πρέπει να επιτύχουμε το σκοπό για τον οποίο εκλήθημε και ο σκοπός τον ξέρουμε. Η καταγωγή μας είναι η θεοειδία και γι' αυτόν τον σκοπό ήρθε ο Θεός, αυτός που κατασκεύασε τα πάντα και τους πρωτοπλάστους. Αυτός ήρθε εδώ ο ίδιος και ανέπλασε πρακτικά και μας έδωσε πρακτικά τον τρόπο ακριβώς της επιτυχίας αυτής, ούτως ώστε και μέσα στο περιθώριο της πτώσεως και μέσα στο περιθώριο της τρεπτότητος και των αλλοιώσεων δεν θα δηλιάσουμε ποτέ, δεν θα προδώσουμε, θα συνεχίσουμε αυτή μας την αγωνία, διότι μη ζουν είναι ο ενεμή εν το κόσμο, διότι αυτός ο οποίος μας ήλκησε εν πίσω του, αυτός για αυτόν τον σκοπό. Δεν κάνει λάθη ο Θεός, μας γνώριζε προτού να γεννηθούμε και μας προώρησε για αυτόν τον σκοπό, που όπως σας είπα μόνο του να θυμούμεθα, θα είμεθα πάντοτε περίδακρης από τη συγκίνηση της ευγνωμοσύνης ενώπιον δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Εδιάλεξε εμάς η Παναγάπη του Θεού να μας αποκαλύψει μέσα μας την ιδιότητά του, ποιος είναι, πως διοικεί, πως ήρθε εδώ και πως εις το μέλλον θα γίνει. Ήρθε και διάλεξε εμάς για αυτόν τον σκοπό. Τώρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι αδελφοί μου να κρατήσουμε την πατερική παράδοση και όχι στην τυπική μορφή της μετανοίας. Τώρα τούτα πρακτικά τα γνωρίζουμε από τους πατέρας μας. Οι βάσεις όπως πάντοτε είπαμε για μας είναι η αποταγή όπου γεννάει την αυταπάρνηση. Εάν δεν υπάρχει αυταπάρνηση, τότε λοιπόν πώς αγαπήσουμε τον Θεό, που εκείνος εις τέλος αγάπησε εμάς. Εμείς ακριβώς οι μοναχοί για αυτόν τον σκοπό μας ήλκησε εδώ πίσω του, μας ελευθέρωσε δια της αποταγής, μας φύτεψε μέσα μας τη δύναμη της πίστεως της θεωρίας και μας πληροφόρησε εμπράκτως ότι είναι μαζί μας και μας διοικεί πατρικά. Ποιος λοιπόν σήμερα μπορεί να προφασιστεί μοναχός ότι αποτυχάνει και ότι δυσκολεύεται? Ένα διήγητον αυτό. Αποκλείεται. Έχοντες τόσα παραδείγματα πρακτικά, όπως μαθαίνουμε από τα ιερά λόγια και από την πράξη μας, εάν ουδείς δύνατε υπήν Κύριον Ιησούν ή μη εν πνεύματι Αγίω, για πιάστε το νόημα τώρα. Για να επικαλεστεί κανείς τον Χριστό μας δεν μπορεί να το κάνει αν δεν συνεργήσει μαζί του η Θεία Χάρις. Εμάς λοιπόν που αρνηθήκαμε τα πάντα και το πρόσωπό μας και βρισκόμεθα εξόριστοι εδώ και βράχνιασε το στόμα μας να το φωνάζουμε και όλη μας η υπόσταση, δεν απόδειξες ότι είναι μαζί μας πρακτικά και αυτός για αυτόν τον σκοπό μας κρατάει για να μας οδηγήσει για εκεί που μας προώρησε? Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας να πιάσετε την έννοια της πατερικής ορολογίας και οδηγίας, γιατί είναι γεγονός ότι οι επαγγελίες του Χριστού μας αυτές είναι και λειτουργεί η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή, αδελφοί μου, λειτουργεί, δεν έχει σταματήσει. Από τη στιγμή που το Πανάγιο Πνεύμα τη δημιούργησε και έκαμε τους ψαράδες θεολόγους και
κήρυκας και αποστόλους. Αυτό συνεχίζει. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας είναι η Πεντηκοστή. Τα μυστήρια της και η πιστή λειτουργή της Εκκλησίας μας. Ακριβώς όλα αυτά μαζί είναι συνέχεια και η λειτουργία της Πεντηκοστής. Οπότε δεν υπάρχει θέμα ότι κάτι θα δυσκολευτούμε ή κάτι δεν θα πετύχουμε, εφόσον μαζί μας λειτουργεί η Πεντηκοστή. Και να τα παραδείγματα των προσφάτων μας πατέρων που ζήσαν μαζί μας και τους βλέπαμε. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Όταν πλησιάζαμε τους γεροντάδες μας και δεν μπορούσαμε να τους πούμε εμείς τίποτε, δεν μπορούσαμε να το πούμε, το είχαμε ξεχάσει. Μας το έλεγε αυτό με λεπτομέρεια και των χρόνων και των τρόπων και των τόπων. Αυτά τα είδαμε με τα μάτια μας. Αποδείξεις λοιπόν της ενεργίας της Θείας Χάριτος, ότι για τον σκοπό που μας ήλκησε εδώ στον τόπον τούτον, είναι, μας έχει προορίσει για τον αγιασμό. Λοιπόν, το ξεκίνημα μας πατέρες, το ξεκίνημα μας είναι η υπακοή. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν είναι δυνατόν, εάν κρατήσουμε το θέλημά μας και τη γνώμη μας, να παραμείνει μαζί μας η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν ήταν η παράβαση στον πρωτοπλάστο. Βλέπεις ότι ο Θεός, όταν δημιούργησε τα σύμπαντα και αυτόν ακόμα τον άνθρωπο που τον έπλασε είναι ιδιοχείρος, βλέπεις αμέσως του έβαλε πρόγραμμα. Τον έβαλε στον παράδεισο, εργάζεσθε και φυλάσσει. Και τους έδωσε εντολή, από εκείνο δεν θα πάρετε, από τούτο δεν θα κάνετε. Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα του προγράμματος είναι επιβεβλημένο στη λογική φύση. Είναι χρέος και καθήκον απαραβίαστον. Απόδειξη ότι να. Ενώ οι θεοπρόβλητοι και θεόκτιστοι προγονεί μας κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, για το παράβησαν το πρόγραμμα, καμίστηκαν κάτω και παρέσυραν τόλην τη χτίσιν στη φθορά. Λοιπόν, άρα λοιπόν τώρα θέλει πρακτικά, διότι ναι μεν οι υποσχέσεις της χάριτος είναι αυτές και είναι αληθινές και τις κέρδισαν οι Άγιοι μας, τους οποίους εορτάζουμε, αλλά και τις κέρδισαν με υδρότα, με κόπον, με αγωνία, με προσπάθεια, με πρόγραμμα. Αυτό παρακαλώ την αγάπη σας κάθε μέρα. Μην το πρόγραμμα, το πρώτο σκαροπάτι που θα βάλουμε το πόδι μας από την ώρα που μας τράβηξε το Χριστό μας, είναι η υπακοή, η εκκοπή του δικού μας θελήματος. Γιατί αυτό το έκαμε, το αφήρμεσαν και ο ίδιος, για να μας αποδείξει ότι είναι απαραβίαστος και απαράβατος κανόνας. Και του χρειαζόταν αυτού η υπακοή, μηδένων ήττων της πατρικής μεγαλοσύνης. Αυτός διού τα πάντα γέννητο, σε ποιον θα υποτασσόταν? Αλλά έπρεπε εμάς που μας ήλκησε ο πίσω του σαν δικούς του μαθητάς και να τον αντιγράψουμε. Δεν μας έδωσε ενταλτικά τον τρόπο της εργασίας μας, αλλά τον εφήρμοσε πρακτικά. Εκατέβηκε στο επίπεδο της υποταγής και της υπακοής, για να μας αποδείξει ότι κανείς δεν μπορεί να προφασιστεί ότι δεν μπορεί να το εφαρμόσει αυτό. Εάν υποτάσσεται ο Θεός, ποιος μπορεί ότι δεν μπορεί να υποταχθεί? Και μάλιστα αυτός υπεντάχθη χωρίς να φταίει. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι, επειδή με την πτώση μας, με τη διαστροφή που πάθαμε, με την βαρύτητα της ενοχής, πρέπει να αγωνιστούμε. Και για να αγωνιστούμε, εκαταλάβετε, πρέπει να κρατήσουμε την πρακτική μορφή. Και πρώτα είναι η υπακοή και η εκκοπή του θελήματος. Η υπακοή και η εκκοπή του θελήματος θα φέρει την ταπεινοφροσύνη. Πού θα μας οδηγήσει εις περισσότερα αυταπάρνηση? Όταν έρθει η ταπεινοφροσύνη μέσα μας, θα μας ημερέψει και θα μας διδάξει την πραότητα. Οπότε αρχίζει ύστερα η λειτουργία της προσευχής. Διότι ο Χριστός μας λέει καθαρά, αυτό
αυτό που το αισθανόμεθα, χωρίς εμού ουδή να στεπίν ουδέ. Η ίδια η χάρις στο ξεκίνημα της μετανοίας, όταν βάλαμε σωστά και προγραμματικά, καταλάβετε, τη ζωή μας, αμέσως η Θεία Χάρις έρχεται και μας βοηθάει η συνθεία ανεπίκληση. Βλέπετε, χωρίς να επικαλεστούμε, αφού μόνοι μας δεν μπορούμε, χωρίς εμού ουδή να στεπίν ουδέ. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε χωρίς τον παρακαλέσουμε. Κάτι σημείωσα γιατί η μνήμη μου έχει κουφάνει. Και βλέπετε πως λένε οι πατέρες, όποιος πιστεύει σωστά φυσικά στον Θεό, φοβείται, ξεκινά ο Θεός φόβος. Όποιος δεχθεί τον Θεό φόβο ταπεινώνεται. Όποιος ταπεινωθεί πραίνεται. Και τότε όποιος είναι πραής γίνεται ακριβέστερος φύλακας των εντολών. Εκείνος που είναι ακριβής φύλακας των εντολών αρχίσει την κάθαρση η χάρις μέσα του. Όταν αρχίσει η κάθαρση έρχεται η έλαμψη. Η έλαμψη είναι η ενέργεια της χάριτος του Άγιου Πνεύματος και τότε αρχίζουν κατ' ενέργεια εναισθήσει τα Θεία Μυστήρια. Τότε αρχίζει μέσα μας η αίσθηση ότι ο Χριστός μας η Βασιλεία των Ουρανών εντός ημώνεστη. Εμείς οι μοναχοί αλίμονον αυτό να δεν το γευθούμε, πατέρας μου, εχάσαμε τον κόπο μας. Εχάσαμε τον κόσμο μας και μείναμε πλανώντες και πλανόμενοι. Ποιος είναι ο λόγος που θα μας εμποδίσει να μην αισθανθούμε την κατοικούσα μέσα μας Θεία ενέργεια, αφού αυτή μας τρέβηξε και μας έβγαλε από τα αίτια και τα αιτιατά τα οποία προκαλούν. Αν εμέναμε μέσα στα αίτια ήθελα να βρούμε πρόφαση, μα να ξέρετε εκείνον, τούτον, το άλλο ξέρω εγώ, με την αποταγή τα πετάξαμε όλα. Δεν μας χρειάζεται τίποτε και το κάναμε όχι μόνο εν ονόματι της εντολής αλλά και εν ονόματι της λογικής. Διότι τι μας χρειάζεται εμάς τώρα, εφόσον κρατούμε τη δύναμη της πίστεως και έχουμε αίσθηση μέσα μας ότι ο Θεός και Πατέρας μας μεριμνά για μας. Αυτός που μεριμνά για τα σπουργίτια, αυτός που μας έδωσε τη δύναμη της αυταπαρνήσεως και παραμένουμε εδώ και τον επικαλούμεθα, είναι ήδη μαζί μας αυτός. Λοιπόν, παρακαλώ την αγάπη σας λοιπόν. Όμως όπως είπα, εάν δεν φυλάξουμε την ακρίβεια, την πρακτική αυτήν, δεν λειτουργεί η Θεία Χάρις που είναι μαζί μας ενικούσα. Τη Θεία Χάρη την έχουμε ενικούσα. Την πήραμε από το βάπτισμα. Είμεθα όργανα, είμεθα μέλη της Πεντηκοστής. Λοιπόν, η Θεία Χάρις είναι παρόν. Αλλά δεν λειτουργεί όταν μέσα μας λειτουργεί ο λόγος του παρανόμου. Όταν λειτουργεί το παράλογο. Όταν η εμπάθεια και οι αμαρτωλές διαθέσεις κινούνται. Το λέω τούτο γιατί εμείς οι μοναχοί δεν είμαστε υποχρεωμένοι μόνον πρακτικά να μην αμαρτάνουμε. Αλίμονο αν και τούτο γίνει. Αλλά ο άνθρωπος όπως σας είπα και το ξέρετε είναι διπλός. Είναι και αίσθηση με σώμα, είναι και νόημα ψυχή. Μετά την πτώση τώρα που βρισκόμεθα εδώ λειτουργούν και τα δύο μέλη. Λειτουργεί και το σώμα με τις αισθήσεις σωματικές και έρχεται σε επαφή με τον υλικό κόσμο. Λειτουργεί και ο νους της ψυχής, το κεφάλαιο, με τις σκέψεις και τις έννοιες. Εάν λοιπόν δεν προσέξουμε εμείς σαν μοναχοί να κρατήσουμε τον νου μας στην θέση του και αφήνουμε ελεύθερες τις σκέψεις να λειτουργούν μέσα μας παραλόγως, τότε πώς θα μετανοήσουμε εμείς. Εάν κοιτάξετε σε ένα μόνο που λέω, αν ο εμβλέψας προς το επιθυμίσαι θεωρείται θανάσιμα ένοχος, κάθε ένας που δέχεται μέσα του και συγκατατίθεται στην παράλογη σκέψη που οποθενδήποτε προέρχεται, αυτός είναι ένοχος. Πώς θα λειτουργήσει η χάρις αυτόν και θα τον βοηθήσει να γίνει καθαρός στην καρδία και για να γίνει δεκτικός της θεώσεως. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας να δείξετε το καλό παράδειγμα. Μακριά από το θέλημα, από τον αυταρχισμό.
Λοιπόν, εδώ όπως ζούμε πατέρες, όπως ζούμε κατά τα παραδείγματα των προγόνων μας, τον πατέρα μας, ζούμε κοινοβιακά. Είμεθα κοινότης. Μη σας φαίνεται παράξενο. Όταν ο Άγιος Παχώμιος προσευχόταν στον Θεό να του δείξει τι να κάνει, ήρθε ο άγγελος και του λέει: «Ο Θεός θέλει από σέναν να ευεργετήσεις την ανθρωπότητα, να διδάξεις τους ανθρώπους τη σωτηρία». Και τότε ενώ ήταν ασκητής, άρχισε ύστερα να χτίζει καλυβάκια και μοναστήρια. Έκτισε 7 μεγάλα μοναστήρια, 70 μοναστήρια μεγάλα, και μάζεψε 7.000 μοναχούς, οι οποίοι ζούσαν με τόση αρμονία που διηγούνται οι βιογράφοι τους, ούτως ώστε όταν πήγαινες εκεί δεν καταλάβαινες ότι μιλούν, ότι είναι άνθρωποι, ότι κινούνται, σαν να ήταν ρομπότ, αφιερωμένοι απολύτως στην ακρίβεια της συνειδήσεως, της στηρήσεως του Θείου Θελήματος και της προσευχής, κρατούσαν αυτήν την τεραστία αρμονία. Από εκεί έχουμε και εμείς τις ρίζες μας. Από εκεί ύστερα που ξεκίνησαν αυτά από την Ανατολή, από την Παλαιστίνη, σιγά σιγά μετεφέρθηκαν στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη, και από το εποχή μετεφέρθηκαν στον Άθωνα. Και είμαστε συνεχιστέ αυτής της παραδόσεως. Τώρα λοιπόν σαν κοινοδιώτης, κοινοδιάτες, σαν κοινότης, πρέπει να έχουμε μεταξύ μας πολλή κατανόηση, αληθινή αγάπη. Δηλαδή όχι συναισθήματα, ανεχόμενη αλλήλυση Χριστού. Γιατί επειδή είμαστε ολόκληρη κοινότης, είναι δυνατόν να μην γίνουν λάθη. Εκεί χρειάζεται η προσοχή. Διότι αν και είμαστε από τη φύση μας ήδη, βλέπετε στις γνώσεις μας αλλάζουμε, διαφέρομαι. Και επομένως υπάρχει αυτή η μεταποίηση, η μεταβολή των γνωμών. Δεν είναι παράξενα να ακουστεί ένα παράλογο, να γίνει ένα παράξενο. Εκεί ακριβώς είναι η ακρίβεια της μοναστικής συνειδήσεως. Ούτως ώστε αυτών των αδελφών που παραπάτησε, με αγάπη, με αυταπάρνηση και χωρίς έλεγχο, να τον ανεχθεί και να του κάνει προσευχή. Και όχι μόνο τόσο όταν κάνει κάποιος κάποιο λάθος, αλλά όταν φτάσει μέχρι του σημείου να μας υποβιβάζει εμάς, να μας υβρίσει, να μας κατεβάσει εμάς κάτω. Και αυτό γίνεται διότι εφόσον υπάρχει ο διάβολος, τότε χρειάζεται πραγματική ο ηρωισμός της μοναστικής ιδεολογίας. Το άτρετε ο αληθινός αθλητής, όταν το ειδί τούτον, όχι μόνο δεν οργίζεται και να ταραχθεί, συστρέφεται μέσα μέσα με αυταπάρνηση και με βάθος, με πόνον, με επιμονή, προσεύχεται: «Πανάγαθε, σε παρακαλώ, σκέπασε τον αδελφό μου, μήπως συναντηθείς για το λάθος που έκαμε για μένα». Αυτά τα πράγματα μας τα έχουν δείξει οι πατέρες. Πολλάκις λέει έγινε έτσι. Παράδειγμα, που κάποιος αδελφός πάνω στο θυμό του, στην απροσεξία του, ύβρισε τον άλλο. Παραφέρθηκε. Και αυτός αμέσως άρπαξε την αυτομεμψία και συγκράτησε τον εαυτό του να μην δεχθεί κατηγορία, αλλά άρχισε να προσεύχεται. Και παρουσιάζεται αμέσως άγγελος μπροστά του και του λέει: «Τούτο που έκαμες τώρα», του λέει, «ανέβηκε ενός θυσία ενώπιον της Αγίας Τριάδος». Τώρα που δέχθηκε την προσβολή και την ατίμωση, και όχι δεν εθύμωσες, αλλά προσεύχεσαι για την θεραπεία αυτού, αυτό είναι η αντιγραφή του προτύπου. Αυτός είναι ο Θεός και Πατέρας μας. Αφού τον σκοτώσαμε, τον βρήσαμε, τον εξουδανώσαμε, κάναμε όλες τις μορφές της χτινοδίας στην προσωπικότητα του, ανέχθη, δεν εθύμωσε, δεν αταράχθη, και όταν τα στοιχεία επαναστάτησαν
πλήξουν τους κακοποιούς, τότε τα σταμάτησε και είπε, Πάτερ, συγχώρα τους, μην επιτρέψεις να καταστραφούν. Δεν ξέρουν τι κάνουν, έκανα λάθος. Αυτός είναι ο πατέρας μας. Γι' αυτό μας τράβηξε εμάς. Εμείς οι μοναχοί ακριβώς είμαστε τα αντίτυπα του προτύπου. Είμαστε υποχρεωμένοι να αντιγράψουμε τον Σωτήρα και Πατέρα μας. Αυτό είναι. Έτσι παρακαλώ την αγάπη σας. Μη βαρύνεστε από πολλά και σε επαναλαμβάνω. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί εγώ τώρα γύρασα, η δράμη μου με εγκατέλειψα. Ποιος ξέρει πόσες είναι οι μέρες μου. Αλλά όμως δεν πάω να σας αγαπώ και να προσεύχομαι για την ωφέλεια σας. Αλλά τούτο δεν είναι τίποτε. Εκείνο που θα είναι η πραγματική, ο πραγματικός ηρωισμός είναι να αποδείξετε πρακτικά ότι είστε συνεχιστέ της πατερικής ορολογίας, ούτως ώστε και εμείς οι ευτελείς, παρόλο την ελεηνότητά μας, να καυχηθούμε στο Θεό και να πούμε, Κύριε μου, αν και δεν μπορέσαμε, αλλά βοηθήσαμε αυτούς που ήθελα και θα γίνει και για μας οικονομία. Έτσι παρακαλώ σήμερα τους εορτάσσομενους Αγίους και τους προγόνους μας που ζήσαμε μαζί τους. Αυτοί μπροστά στον Χριστό μας να προσβέψουν. Η Θεία Χάρη να μας ενισχύσει και να μας κατατάξει απολύτως μαζί τους εις εκείνη την ημέρα. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.